το αντιασφαλιστικό τερατούργημα Κατρούκα Λουβρούτσι που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι άθλιο, ταξικό και βαθιά αντιδραστικό. Από κοινού το χτίσατε όλοι σας, ενταφιάζοντας συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων που με κόπο υδρότα και πολύχρονους αιματηρούς αγώνες κατέκτησαν. Είστε λοιπόν όλοι υπόλογοι απέναντι στο λαό. Εγκληματείτε διαχρονικά σε βάρος εκατομμυρίων εργαζομένων και κυρίως της νέας γενιάς που θα υποστεί τις μεγαλύτερες συνέπειες του αντιασφαλιστικού εγκλήματος. Θεωρείτε περασμένα ξεχασμένα τις μειωμένες συντάξεις, την κατάργηση της 13ης και 14ης, τις αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης και για τους άντρες και για τις γυναίκες στα 67 έτη, τη διάσπαση της ενιαίας σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική, τα κλεμμένα αποθεματικά. Αλλάζετε τον τρόπο υπολογισμού των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών για τον κλάδο της κύριας σύνταξης, εισάγοντας 6 ασφαλιστικές κατηγορίες για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕ, συν μία ειδική ασφαλιστική κατηγορία για τους νέους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες για τα 5 πρώτα έτη από την έναρξη δραστηριότητας. Εμφανίζεται την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας ως ελευθερία επιλογής, ενώ πρόκειται για ελευθερία επιλογής της σφαγής τους που οδηγεί στην κατάργηση της αναλογικότητας, στην απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών ευνοώντας τα εισοδηματικά ανώτερα τμήματα. Ένας επιχειρηματίας, για παράδειγμα, με 80.000 ευρώ εισόδημα θα πληρώνει τα ίδια με αυτοαπασχολούμενο που έχει 8.000 ευρώ εισόδημα. Θα μπορεί να επιλέξει κατηγορία της αρεσκίας του, να απαλλαχθεί από το αχρίαστο βάρος της εισφοράς στα ταμεία και αν θέλει μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης. Αντίθετα όμως, τα χαμηλότερα εισοδηματικά τμήματα αναγκαστικά θα επιλέγουν χαμηλές εισφορές, που μόνο χαμηλές δεν είναι, όταν η κατώτερη εισφορά ανεβαίνει στα 220 ευρώ από τα 185, άρα χαμηλές συντάξεις, είτε θα είναι χρεωμένο στα ταμεία που οδηγεί στην απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Πλασάρετε την αρχή της ανταποδοτικότητας ως δικαιότερη, δηλαδή ό,τι δίνεις παίρνεις. Είναι βαθύτατα αντιδραστική. Απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωση που έχει να συνεισφέρει στη σύνταξη και να καλύπτει εξ ολοκλήρου την υγεία και πρόνοια των ασφαλισμένων, όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις, εξαφανίζοντας πλήρως τις παροχές, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Πλήγμα επίσης θα δεχτεί και η προαιρετική ένταξη στο σύστημα επικουρικής ασφάλισης και το δικαίωμα στην αξιοπρεπή σύνταξη, η οποία κατακαιρματίζεται και μετατρέπεται σε ατομικό τζογάρισμα με τη δραστική μείωση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Δεν διασφαλίζονται με τίποτα οι υποχρεωτικές εισφορές των ΕΦΚΑ, έχοντας υπόψη την κλοπή πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ, κλοπή φαραωνικών διαστάσεων των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, με τις συνεχείς μειώσεις συντάξεων και τις υψηλές εισφορές υπερυγείας. Διαρκής, επαναλαμβανόμενη λαιλασία και με τη βούλα του κράτους, που δεν εγγύθηκε ποτέ την ανταποδοτική σύνταξη. Το ίδιο και τώρα. Ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές μέσω των συντελεστών αναπλήρωσης δεν μπορεί να εγγυηθεί, όταν αυτοί μπορούν να αλλάζουν κατά το δοκόν ανάλογα με τις επενδυτικές ορέξεις του κεφαλαίου. Να σας θυμίσω τα 3,5 δισεκατομμύρια το 99-2002 που μέσα σε ένα βράδυ έκαναν φτερά μέσω του χρηματιστηρίου, καταλήγοντας στις τσέπες των καπιταλιστών. Τώρα είστε έτοιμοι για τη νέα κλοπή, να διοχετεύσετε στην κεφαλαιογορά τα 100 δισεκατομμύρια των αποθεματικών για να στηρίξετε τις επενδύσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Ο Υπουργός απεγνωσμένα προσπαθεί να δικαιολογήσει με διάτριτα επιχειρήματα την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, επικαλούμενος τη μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος
για τους αυτοαπασχολούμενους και όλους τους εργαζόμενους. Κρύβει συνειδητά ότι οι αυτοαπασχολούμενοι με χαμηλότερα εισοδήματα πληρώνουν φόρο εισοδήματος από το πρώτο ευρώ, καταβάλουν ασφαλιστική εισφορά κατά πολύ μεγαλύτερη, επιβαρύνονται για πολλά χρόνια με χρέη που έχουν φορτωθεί σε εφορία, ταμείο, τράπεζες, ΔΕΗ, προμηθευτές και πάει λέγοντας, με τη χατζάρα των κατασχέσεων πάνω από το κεφάλι τους. Προσπερνάτε σκόπιμα τα ατέλειωτα χαράτσια, το τέλος επιτιδεύματος, έμφυα, δημοτικά τέλη, έμεσους φόρους που τους έχετε φορτώσει όλοι σας διαχρονικά για να καλύψουν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, την εκπαίδευση των παιδιών, ρεύμα, θέρμανση και τόσα άλλα. Καμία ουσιαστική ελάφρυνση δεν πρόκειται να δουν. Μόνο το άθροισμα φόρου εισοδήματος, τέλους επιτιδεύματος και ασφαλιστικών εισφορών αγγίζει το 50% για εισοδήματα με 8.000 ευρώ, ενώ το 40% των αυτοαπασχολούμενων σήμερα αδυνατεί να πληρώσει κανονικά την εισφορά του. Εξίσου ψεύτικο είναι και το επιχείρημα ότι με τις αυξήσεις στην κατώτερη εισφορά και στα ποσοστά αναπλήρωσης για άνω των 30 έως 40 ετών ασφάλισης θα αποδοθούν συντάξεις και θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων. Στην πράξη, κρατάτε άθικτους τους εξευτελιστικούς συντελεστές αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου για τα 30 πρώτα χρόνια ασφάλισης. Και αυτό είναι το κύριο. Αν θέλετε πραγματικά να δώσετε αυξήσεις, αν θέλατε να δώσετε αυξήσεις στις συντάξεις, θα προχωρούσατε στη βελτίωση των συντελεστών αναπλήρωσης, στην επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, στην πλήρη και αξιοπρεπή σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας, όπως προτείνει το ΚΚΕ, γιατί αυτό είναι το πραγματικά σύγχρονο και καινοτόμο, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια όταν συνταξιοδοτηθούν. Το επιτρέπουν άλλωστε οι σύγχρονες παραγωγικές δυνατότητες. Ο μεγάλος όμως χαμένος είναι οι γυναίκες αυτοαπασχολούμενες των άθλιων εργασιακών σχέσεων χωρίς προστασία της μητρότητας, με την απαράδεκτη εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 έτη και τις εξετελεστικές συντάξεις. Λίγο κύριε Πρόεδρε και ολοκληρώνω. Είναι αμφίβολο αν θα συγκεντρώσουν 40 έτη ασφαλιστικών εισφορών για την πλήρη σύνταξη, όταν πολλές απασχολούνται για πολλά χρόνια ως βοηθούντα μέλη στην οικογενειακή επιχείρηση. Κυρίες και κύριοι, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας η ασφάλιση δεν είναι ατομική ευθύνη, ούτε αντιμετωπίζεται ως κόστος. Η κοινωνική ασφάλιση δημόσια, εξασφαλισμένη καθολικά και υποχρεωτικά για όλους, είναι κοινωνικό δικαίωμα και περιλαμβάνει συνταξιοδοτικά δικαιώματα, υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Το έκτρωμά σας λοιπόν αυτό είναι αιτία πολέμου. Δεν νομιμοποιείται στη συνείδηση των εργαζομένων. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν στη ζωή με περιορισμένα δικαιώματα και παροχές, με τη δουλειά να τους συνοδεύει μέχρι τα βαθιά γεράματα για να δώσει τη θέση της σε μια πενιχρή σύνταξη που δεν θα καλύπτει καν τα στοιχειώδη. Δεν ξεγελιούνται λοιπόν από τη μεταξύ σας παραπλανητική διαμάχη. Και η απάντηση είναι μία, την οποία τη συμπυκνώνουμε σε μια μαντινάδα. Άμα θα σμίξει ο λαός και τα δεσμά του σπάσει, μπορεί να χτίσει ένα ντουνιά και τούτο να χαλάσει.